Μπορεί τα θέματα σε χημεία, κοινωνιολογία και πληροφορική, στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, να ήταν μάλλον από αυτά που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο, τα παρατράγουδα δεν έλειψαν, καθώς κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε δύο περιπτώσεις υποψηφίων από Γενικά Λύκεια της πόλης του Ηρακλείου, εντοπίστηκε προσπάθεια να επικοινωνήσουν μέσω των κινητών τους, οπότε τα γραπτά μηδενίστηκαν. Τα δύο διαφορετικά περιστατικά αφορούσαν υποψήφιους που διαγωνίζονταν στην πληροφορική και που δυστυχώς είδαν τα γραπτά τους να μηδενίζονται, αν και όπως έκριναν οι καθηγητές, σε ό,τι αφορά τα θέματα που είχαν να αντιμετωπίσουν, δεν εντόπιζαν δυσκολίες. Τα θέματα στην πληροφορική ήταν αρκετά εύκολα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν και τα ευκολότερα των τελευταίων ετών. Ήταν πάρα πολύ καλά. Τα θέματα ΑΒ, που είναι κυρίως η θεωρία, δεν έκρυβαν καμία δυσκολία, καμία παγίδα. Και επίσης και το Γ και το Δ ήταν αρκετά εύκολες ασκήσεις πάνω σε αυτά που ξέρουν τα παιδιά. Ίσως το τελευταίο ερώτημα στο θέμα Δ να είχε μια μικρή δυσκολία, που εκεί αυτό θα καθορίσει ποιοι θα γράψουν τον τέλειο βαθμό και ποιοι λίγο χαμηλότερα. Και τα θέματα στη χημεία, όπως αναφέρθηκε, ήταν θέματα που μπορούσαν να απαντηθούν άνετα από τους υποψήφιους, που θα έπρεπε όμως να έχουν κάνει μια καλή προετοιμασία για να μπορούν να αποδώσουν άριστα. Τα θέματα ήταν σαφώς ευκολότερα από πέρυσι. Είχαν μια καλή διαβάθμιση. Αν μπούμε να επιστήσουμε την προσοχή των παιδιών σε κάποια σημεία, αφορούσαν αποκλειστικά τη θεωρία. Σε μερικά σημεία της θεωρίας υπήρχαν παγιδούλες, αλλά θεωρώ ότι οι 80% μονάδες θα ήταν εύκολες για ένα καλά διαβασμένο μαθητή. Τα θέματα στην κοινωνιολογία εκτείνονταν σε ένα μεγάλο μέρος της ύλης, αλλά και αυτά είχαν το χαρακτηριστικό της κλιμακούμενης δυσκολίας, που απαιτούσε για να γράψει κάποιος άριστα σωστή προετοιμασία και ορθή διαχείριση χρόνου κατά την εξέταση. Φέτος ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ήταν κάποιες ερωτήσεις λίγο πιο απαιτητικές. Οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα γράψουν. Πιάνουν ένα μεγάλο εύρος από τα κεφάλαια στην ύλη και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα μέσα από αυτά τα θέματα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο με τους υποψήφιους από τα επαγγελματικά λύκεια και την Τρίτη για τους υποψήφιους από τα γενικά λύκεια, οι οποίοι διαγωνίζονται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία.